δώσω τον λόγο στην κυρία Νορφανίδου πρώτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε σύντομοι. Πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε συνέχεια αυτά που είπε η συνάδελφος Ελένη Σταύρου, θέλω να προσθέσω το εξής. Επειδή ακούστηκε εδώ ότι δεν θα έρθουν ποτέ οι κανονισμοί και ότι επαφείται και στην θέληση της κυβερνητικής πλευράς, απλώς να τονίσω ξεκάθαρα ότι ενώπιον της Επιτροπής, το Υπουργείο Γεωργίας είπε ότι έχει ήδη ετοιμάσει τους κανονισμούς με βάση τα πρότυπα που ετοιμάστηκαν οι προδιαγραφές για τα pet shops. Για το νομοσχέδιο που συζητούμε ήδη στην Επιτροπή, ναι, για τα pet shops. Και εμείς περιμένουμε να φέρει τους κανονισμούς. Επίσης, οι κανονισμοί έχουν ήδη σταλεί στην νομική υπηρεσία. Συνεπώς, οι κανονισμοί είναι κάτι υπαρκτών, υπάρχουν και προχωρούν. Και ήταν δική μας εισήγηση ως Δημοκρατικός Συναγερμός που επιμέναμε και το γνωρίζετε κι εσείς καλά, που επιμέναμε ότι βεβαίως θα είμαστε ενάντια στην τροποποίηση του κ. Θεπέμπτου για τους πρακτικούς και τους μη ρεαλιστικούς λόγους που ανέλησε η συνάδελφος, αλλά θέλαμε δέσμευση ξεκάθαρη από την κυβερνητική πλευρά, την οποία πήραμε ότι θα έρθουν οι κανονισμοί. Γι' αυτό και ακριβώς αναμένουμε να υλοποιήσει τη δέσμευση της η κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε και σε αυτό το σημείο, όπως και σε όλα τα άλλα, την ευημερία και την προστασία των ζώων. Είναι στο χέρι.